Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του V-Magazino. Στα επόμενα 30 λεπτά θα παρουσιάσουμε τις ειδήσεις που είναι καλό να ξέρετε, αλλά και τα πρόσωπα που πρέπει οπωσδήποτε να μάθετε. Το καθιερωμένο μας ραντεβού με τον πολιτισμό ξεκινάει τώρα. Έτσι και εμείς θα ξεκινήσουμε από την Αθήνα και τις πιο χορευτικές jazz μελωδίες. Θα συνεχίσουμε με τη μεγαλύτερη πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου που δεν είναι όμως ηθοποιός. Στο τέλος θα σπάσουμε όλα τα ρεκόρ, ενώ ταυτόχρονα θα αποκαλύψουμε μυστικά ετών. Are you ready to jazz? Το μεγαλύτερο φεστιβάλ jazz μουσικής της Ελλάδας, το Athens Technopolis Jazz Festival, είναι και επίσημα πια 19 ετών. Και επιστρέφει που αλλού, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, από τις 27 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου. Ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός της Αθήνας, με ελεύθερη είσοδο, θα φιλοξενήσει όπως κάθε χρόνο ποικίλες τάσεις της jazz, μπάντες και σχήματα με διεθνή καριέρα και αναγνώριση από κάθε γωνιά του πλανήτη. Ας ταξιδέψουμε ως την πόλη του φωτός. Το Παρίσι είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα του κινηματογράφου, καθώς περισσότερες από 1.000 ταινίες γύρισαν στην πόλη το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 12% μέσα σε 2 χρόνια, όπως ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές. Η πόλη που έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως η πιο λαμπερή, θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια στη μεγάλη οθόνη για φέτος. Πάμε τώρα σε ένα νέο ρεκόρ που μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου έχει κάνει ήδη την εμφάνισή του στην πόλη και το κοινό φέτος φαίνεται πως θα είναι παρόν, αν κρίνει κανείς από την προπόληση των εισιτηρίων. Χορός, μουσική, θέατρο και πρωτότυπες performance συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που μας κάνει να ανυπομονούμε για τις καλοκαιρινές φεστιβαλικές βραδιές που έρχονται. Θα ξεφυλίσουμε το αυθεντικό ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Ένα νέο βιβλίο με σκαρυφήματα της Άννας Φρανκ για μυθιστόρημα, βασισμένο στο ημερολόγιο της, κυκλοφόρησε πρόσφατα στα γερμανικά με τον τίτλο «Αγαπητή Κίτη». Δείχνει το λογοτεχνικό ταλέντο μιας έφηβης που απευθύνεται στην νοερή φίλη της. Η τραγουδίστρια Σαβέρια Μαριολά μας λέει ψέματα, αλήθειες και μας αποκαλύπτει το γιατί. Γεια σας. Είμαι η Σαβέρια, είμαι τραγουδίστρια και βρισκόμαστε στο Electricity Studio για την ηχογράφηση του καινούργιου μου τραγουδιού. Πάμε. Η αρχή της ιστορίας μου είναι πολύ απλή, γιατί μεγάλωσα σε μουσική οικογένεια. Οπότε από τα πρώτα χρόνια της ζωής μου υπήρχε η μουσική στο περιβάλλον. Οι μουσικές καταβολές έρχονται από την οικογένεια του πατέρα μου, ο οποίος κατάγεται από την Άξο. Όλη η οικογένεια του πατέρα μου ήταν μουσική και από εκεί ήρθαν και τα πρώτα ερεθίσματα και επηρεάστηκα πάρα πολύ βέβαια από όλο αυτό. Στην πορεία ανακάλυψα την δική μου αγάπη για τη μουσική, βρήκα τα πατήματά μου και αποφάσισα ότι θέλω να κάνω αυτό, να ακολουθήσω αυτό. Δεν πιστεύω ότι η ομορφιά μπορεί να επισκιάσει την καλλιτεχνική αξία. Με εκνευρίζει πάρα πολύ να το σκέφτομαι ή με εκνευρίζει τον υπάρχει, γι' αυτό αποφεύγω να τα συνδυάζω στο μυαλό μου ή να τα ταυτίζω. Θεωρώ ότι είναι τελείως ξεχωριστά πράγματα και στην πραγματικότητα είναι κάτι που δεν ξέρω αν συμβαίνει, γιατί κάνω focus σε αυτό που αγαπώ, οπότε δεν μπορώ να αντιλαμβάνομαι άμεσα το πώς μπορεί να το βλέπει κάποιος άλλος. Πάντως δεν το έχω αισθανθεί σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Όταν γράφαμε τον δεύτερο δίσκο, την Αλυσάχνη,
Δεν είχα φανταστεί ότι το τραγούδι αυτό, το «Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις», θα είχε τόσο μεγάλη απήχηση και θα έκανε τέτοια επιτυχία. Οπότε όλο αυτό ήταν απρόσμενο. Και το βίωσα και έτσι, το βίωσα έντονα επειδή δεν το περίμενα και η χαρά νομίζω ήρθε διπλή και ακόμα συμβαίνει, γιατί είναι ένα τραγούδι που μέσα στα χρόνια κινείται και όλο και περισσότερος κόσμος το ακούει και όλο και περισσότερος κόσμος το αγαπάει. Έχω λάβει απίστευτα μηνύματα, πολύ συγκινητικά, ανθρώπων που μου λένε τις δικές τους ιστορίες, γιατί τους άγγιξε, και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και σημαντικό. Την απολαμβάνω αυτή την επιτυχία του τραγουδιού. Την απολαμβάνω. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα καινούργιο τραγούδι σε στίχους της Ελένας Βραχάλη και μουσική του Γιώργου Κυριάκου με τίτλο «Θήτες και Αθώοι». Και τώρα ετοιμαζόμαστε να γράψουμε ένα καινούργιο τραγούδι. Δεν θα πω ακόμα τίτλο και τραγουδοποιώ. Είναι ένας πολύ πολύ αγαπημένος μου καλλιτέχνης και πολύ αγαπημένος φίλος, ο οποίος μου εμπιστεύτηκε αυτό το κομμάτι και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία ηχογράφησης αυτόν τον καιρό. Και παράλληλα ετοιμάζουμε πολλά ακόμα πράγματα. Προγραμματίζουμε τις καλοκαιρινές μας παραστάσεις. Ο σκοπός και φέτος, όπως κάθε χρόνο, εδώ και 4 χρόνια, είναι να κάνουμε tour χειμώνα καλοκαίρι, οπότε ετοιμαζόμαστε για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις. Και το πιο άμεσο είναι ένα live που θα κάνουμε στον Αστερίσκο στις 31 Μαΐου με την μπάντα, τους ανθρώπους που με στηρίζουν εδώ και χρόνια. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική η σχέση με την μπάντα, με τους ανθρώπους που παίζουμε, τους καλλιτέχνες, γιατί όλοι το ίδιο πράγμα κάνουμε. Γι' αυτό έχω δώσει ιδιαίτερη σημασία γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανεβαίνεις στη σκηνή και να αισθάνεσαι πως είσαι στο σπίτι σου. Και αυτό δεν το δημιουργεί ο χώρος, το δημιουργούν οι άνθρωποι. Οπότε έχω επιλέξει να παίζω με ανθρώπους που πραγματικά υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη του ενός προς τον άλλον, υπάρχει αγάπη για αυτό που κάνουμε, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε το live και η δική μας η ενέργεια να διοχετεύεται και προς το κοινό. Η πρώτη της αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό Βήμα Γκαζίνο συζητήθηκε όσο λίγες. Και εκεί μας συστήθηκε επίσημα και για πρώτη φορά. Η Όλη Τζούκα κατάγεται από τα Γιάννενα, μένει στη Νέα Υόρκη, είναι 23 και έχει βαλθεί να αλλάξει το μέλλον της μόδας μέχρι το 2025. Στην πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση είναι μαζί μας. Η Όλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λευτέρη. Έχεις βαλθεί να αλλάξει το μέλλον της μόδας. Γιατί, τι είναι αυτός ο στόχος? Ναι, έχω βαλθεί, γιατί η μόδα όπως δουλεύει σήμερα δεν θα έχει μέλλον αν συνεχίσουμε έτσι, γιατί δεν θα υπάρχει πλανήτης, θα τον έχει καταστρέψει, οπότε δεν θα υπάρχει και μόδα. Εσύ μεγάλωσες στα Γιάννενα, ναι, και αποφασίζεις ξαφνικά τώρα να πας να σπουδάσεις στη Νέα Υόρκη και μετά να σώσεις τον κόσμο, αλλά αυτό θα το πούμε πιο μετά. Εσύ πώς και το αποφάσισες αυτό? Πώς φεύγει ένα κορίτσι από τα Γιάννενα και πάει στη Νέα Υόρκη να σπουδάσει μόδα στο Parsons κιόλας? Λοιπόν, εγώ από μικρή, το κλισέ της υπόθεσης είναι ότι από μικρή, από όταν ήμουν 6 και ζωγράφιζα χάλια, αποφάσισα ότι θα γίνω σχεδιάστρια μόδας. Δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό. Ήξερα ότι απλά θα σχεδιάζω ρούχα και οι γυναίκες θα τα φοράνε. Οπότε εγώ είμαι 16 χρονών, είμαι στα Γιάννενα. Όταν λέω στους καθηγητές και τα λοιπά ότι εγώ θέλω να βγω στο εξωτερικό να σπουδάσω σχέδιο μόδας, μου λένε, α, εντάξει, okay, δεν θες να δώσεις πανελλήνιες, οπότε εντάξει, μωρέ. Θα σου περάσει. Αφού οι γονείς σου, ναι, αν μπορούν οι γονείς σου να σε στείλουν, είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε χρησιμοποιώ το ίντερνετ,
Γκουγκλάρω, μαθαίνω, διαβάζω, ξεκινάω μαθήματα σχεδίου για να φτιάξω πορτφόλιο και κάνω την αίτηση. Ξεκινάς τέλος πάντων. Βγαίνεις εσύ, φεύγεις από τα Γιάννενα, πας Νέα Υόρκη και θυμάσαι την πρώτη σου εικόνα και το πρώτο σου συνέστημα. Δηλαδή βγαίνεις και λες, όπα, ποια ήταν η εικόνα. Λοιπόν, έχω πάει με τη μαμά μου, οι δυο μας, μόνες μας. Η μαμά μου δεν μιλάει αγγλικά, είμαι μόνο εγώ που πρώτη φορά βγαίνω στο εξωτερικό ουσιαστικά. Βγαίνουμε από το αεροδρόμιο, παίρνουμε ταξί και από μακριά βλέπω τον ουρανό της Νέας Υόρκης, τα κτίρια του Μανχάταν. Και παθαίνω σοκ, λέω, δεν υπάρχει αυτό, δεν το βλέπω στην πραγματικότητα. Είμαι σε ταινία. Είμαι σε ταινία, είναι όλα υπέροχα, δεν το πιστεύω. Μπαίνουμε στο Μανχάταν να πάμε στο σπίτι που είχαμε κλείσει και περνάμε μέσα από την Chinatown που είχε αγορά. Οπότε πάρα πολλές μυρωδιές, νερά, βρώμικα, πεζοδρόμια, δυσοσμία και όλα αυτά. Και λέω, από κοντά δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Από μακριά είναι λίγο καλύτερα. Από κοντά είναι λίγο περίεργο. Περνάμε μέσα από Chinatown, φτάνουμε σε ένα σκοτεινό διαμέρισμα και λέμε τώρα, welcome ήρθαμε. To... Ναι. Καλώς ήρθες, καινούργια μου ζωή. Εδώ. Αυτό εγώ διάλεξα. Εσύ τελειώνεις μετά τη σχολή, αλλά ξεκινάς άμεσα, αν δεν κάνω λάθος, μπαίνεις πρώτα στην Αλμπέρτα Φερετή, στον Νικό Αλμπέρτα Φερετή. Ναι, και Μοσκίνο, ουσιαστικά είναι κάτω από ένα Νίκο, κάτω από μια εταιρεία. Αυτή ήταν η πρώτη σου δουλειά. Ναι. Wow. Ήταν η πρώτη μου δουλειά και έκανα PR στη Νέα Υόρκη. Οπότε δεν είχα τελειώσει ακόμα το σχολείο βασικά, αλλά ξεκίνησα αυτή τη δουλειά. Και εκεί έμαθα πρώτη φορά τι σημαίνει μόδα και γκλάμουρ και φώτα και ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα σορτζάκι για να χωράει συγκεκριμένα την Iggy Azalea, αλλιώς δεν μπορεί. Αλλιώς απολύεστε όλοι. Αλλιώς απολύεστε όλοι. Ότι πρέπει να... Η Paris Hilton πρέπει να πάρει τα ρούχα της στο ξενοδοχείο τώρα, αλλιώς θα γίνει χαμός. Όταν ξεκίνησες, γιατί είχες πάει με όνειρα, με φιλοδοξίες, είπες λίγο ότι παιδιά τώρα έτσι είναι. Ναι, πολύ γρήγορα. Και δεν ήξερα καν τι να περιμένω. Ήμουν ανίγδεη, πάω εκεί πέρα και τα αντιμετωπίζω όλα με μια στοικότητα του τύπου δεν ξέρω τι είναι φυσιολογικό και τι όχι. Αυτό είναι, είναι που μου δίνεται και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Τι είναι αυτό το οποίο ξέρεις ότι δεν θα μπορούσες να τα καταφέρεις χωρίς να έχεις αυτό το γνώρισμα. Τι είναι αυτό που σε κάνει εσένα ιδιαίτερη, ρε παιδί μου. Το ότι έχω ζήσει και έχω μεγαλώσει σε μία άλλη πλευρά του κόσμου και ξέρω πως είναι η πραγματική ζωή και όχι η ζωή μέσα σε μία φούσκα που λέγεται Νέα Υόρκη όπου ζεις με πολυεκατομμυριούχους τα οποία αν έχεις κάποιο πρόβλημα πετάς λεφτά στο πρόβλημα και έχει τελειώσει. Έχω μάθει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, ότι πρέπει να δουλεύουμε μαζί και να σεβόμαστε ένας τον άλλον και στο τέλος της ημέρας δεν έχει γίνει κάτι, γιατί είσαι στη Νέα Υόρκη, δεν είναι ο αληθινός κόσμος και θα είναι εντάξει. Θέλω να μου πεις ένα πράγμα το οποίο αντιμετώπισες και πραγματικά δεν θα ήθελες να το ξαναπετύχεις πουθενά. Κάτι που σε στεναχωρεί που γίνεται στη μόδα. Με στεναχωρεί ότι υπάρχει τόση πίεση, υπάρχουν πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, οι άνθρωποι πιέζονται για να τα καταφέρουν. Ενώ στην ουσία φτιάχνουν παραπάνω ρούχα. Δηλαδή φτιάχνουν πράγματα πολύ όμορφα. Κάποιοι κάνουν ιστορία, κάποιοι κάνουν τέχνη, όχι απλά μόδα. Ναι, ναι, βέβαια. Εννοείται. Αλλά στο τέλος της ημέρας φτιάχνουν ρούχα και θυσιάζουν τη ζωή τους, θυσιάζουν τις σχέσεις τους, την ψυχική τους υγεία. Τον ίδιο τους τον εαυτό. Δηλαδή έχουμε δει, βλέπουμε συνέχεια παραδείγματα σχεδιαστών που δεν επιλέγουν να συνεχίσουν τη ζωή αυτή. Μόνο και μόνο για μια ιδέα η οποία είναι στο μυαλό σου και μπορείς να το καταφέρεις, αλλά λίγο πεσιμιστικό αυτό. Όχι, δεν όχι. Θα... Προτείνεις λίγο ότι πρέπει λίγο να κουλάρουμε, παιδιά. Πρέπει λίγο να κουλάρουμε, παιδιά. Δεν σώζουμε ζωές, δεν είμαστε γιατροί, δεν σώζουμε... δεν θέλουμε παγκόσμια ειρήνη ή να σταματήσει η παγκόσμια πείνα. Κάνουμε ρούχα. Ας κουλάρουμε λίγο και ας είμαστε πιο δημιουργικοί χωρίς τόσο άγχος. Ναι, αυτό είναι σωστό. Έχεις πάθει εσύ, σκέφτηκες κάποια στιγμή ότι όπα, τώρα έχω ξεφύγει λίγο. Ναι. Εννοείται. Ειδικά το δεύτερο χρόνο στη σχολή, η οποία σχολή έχει πάρα πολύ πίεση.
και από τους καθηγητές και από τους συμφοιτητές σου. Mm-hmm. Υπάρχει πάρα πολύ πίεση και αν μπει στο τρυπάκι του θα είσαι κάθε μέρα στη σχολή 9 με 9 και πρέπει να κάνεις τα project σου, αν δεν τα καταφέρεις, αν δεν το κάνεις τέλειο, θα αποτύχεις. Ξεκινάει από εκεί. Ξεκινάει από το ότι βλέπεις άλλους συμμαθητές που έχουν ήδη 3 δουλειές και έχουν ήδη φωτογραφίσει στη Vogue. Mm-hmm. Και βλέπεις κάτι πράγματα. Σου πιάνει ένα άγχος ότι εγώ που βρίσκομαι ότι... σε αυτό. Ακριβώς. Εσύ τώρα που λέμε όμως που βρίσκομαι σε αυτό, εσύ τελικά έχεις βρεθεί σε μια πολύ μεγάλη θέση. Είσαι τώρα στην εταιρεία η οποία λέγεται State. Ναι. Η οποία είναι ένας οργανισμός που εγώ, επειδή σε ξέρω, καταλαβαίνω πόσο πολύ σου ταιριάζει. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για τη State και τι έχεις υποσχεθεί εσύ σε αυτούς τους ανθρώπους ότι θα κάνεις μέχρι το 2025. Τέλεια. Λοιπόν. Η State ξεκίνησε το 2013. Ήταν ο Scott και η Jack, που είναι ζευγάρι, γνωρίστηκαν, παντρεύτηκαν και είχαν ξεκινήσει από το 2009 έναν οργανισμό, mm-hmm. μια μη κυβερνητική οργάνωση, okay. όπου όλο το χρόνο μαζεύουν λεφτά και το καλοκαίρι παίρνουν παιδιά από το Bronx και από το Brooklyn, από γειτονιές που είναι υποβαθμισμένες. Και τους προσφέρουν δωρεάν μία εβδομάδα κατασκήνωση στην εξοχή σε κάτι που δεν έχουν ξαναζήσει και τα παιδιά που μεγαλώνουν με προβλήματα ενηλίκων μπορούν να είναι παιδιά. Ωραία. Είδαν λοιπόν ότι πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά ερχόντουσαν στο λεωφορείο για την εκδρομή με τα πράγματά τους σε σακούλες σκουπιδιών. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει πάρα πολύ στην Αμερική στο σύστημα foster care. Okay, ναι. Στο σύστημα, ναι, αναδοχής. Είναι ένα φαινόμενο που το ξέρουν, υπάρχει. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν τίποτα και μέχρι και τα λίγα πράγματα που έχουν τα βάζουν σε σακούλες σκουπιδιών για να μετακομίσουν από το ένα σπίτι στο άλλο. Οπότε αποφάσισαν ότι πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και έτσι ξεκίνησε η State που στην αρχή είχε μόνο σακίδια. Οπότε θα αγόραζες ένα σακίδιο mm-hmm. και θα έδιναν ένα σακίδιο γεμάτο πράγματα, γεμάτο μπάρες δημητριακών, τετράδια, βιβλία, κάλτσες, ό,τι χρειαζόντουσαν. Σε ένα παιδί που το είχε ανάγκη. Mm-hmm. Και αυτό μεγάλωσε. Δεν θέλανε μόνο να το κάνουν ένα προς ένα τέλος. Δεν ξέρεις το παιδί που το δίνεις, δεν ξέρεις που πάει. Okay. Οπότε ξεκίνησαν και συνεργάζονται με σχολεία, οργανισμούς. Με τον Ομπάμα. Με την Beyoncé, με την μη κερδοσκοπική οργάνωση του Ομπάμα. Και με άλλους πολλούς. Οπότε ξεκίνησαν να κάνουν αυτά τα πάρτι στο σχολείο που τα παιδιά δεν ήξεραν ότι θα πάνε για μάθημα 8 ώρα το πρωί και δεν θα πάνε για μάθημα την πρώτη ώρα. Θα κάνουν πάρτι με DJ, με πίτσα, με χυμούς. Θα χορέψουν, θα παίξουν παιχνίδια, θα πάρουν μια τσάντα γεμάτη πράγματα και μετά θα πάνε για μάθημα. Εσύ τι θα κάνεις εκεί το 2025? Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα σαν μόνο σχεδιάστρια στο τμήμα design που μαζί με την co-founder, ας πούμε, σχεδιάζουμε την κάθε κολεξιόν. Okay. Παρ' όλα αυτά, εγώ από την αρχή, από τη συνέντευξή μου κιόλας, ρώτησα τι κάνετε για την... πώς είναι η ηθική η εταιρεία σας, εκτός από την αποστολή σας, πώς φτιάχνετε τα πράγματα. Στην παραγωγή κιόλας. Στην παραγωγή. Σας ενδιαφέρει να γίνει πιο ηθική, σας ενδιαφέρει να είναι πιο eco-friendly. Mm-hmm. Πιο βιώσιμη. Οπότε αποφάσισες να τους κάνεις ηθικούς οι όλοι, ε? Οπότε εγώ το είπα από την αρχή και σκόπευα να τους το προτείνω και σοβαρά, αλλά με πρόλαβαν. Mm-hmm. Μου είπανε αυτοί ότι θέλουμε να το πάρεις πάνω σου. Και προφανώς δεν είμαι μόνο εγώ, είναι όλοι, ο καθένας εκεί μέσα προσφέρει ό,τι μπορεί και απλά όλοι μαθαίνουμε. Απλά εσύ ηγείσαι αυτού του τμήματος. Απλά εγώ ηγούμαι, ας πούμε, καθορίζω τα deadlines, τις ημερομηνίες που πρέπει να πετύχουμε στόχους. Τι σημαίνει για τη State βιώσιμη ηθική μόδα. Η πρώτη σου επιδίωξη ποια είναι, αν μπορούσες να ξεκινήσεις, δηλαδή ποιο είναι το πρώτο deadline που έχεις να κάνεις στο γραφείο όταν γυρίσεις? Το πρώτο deadline είναι τα υλικά για το 2020, mm-hmm. οπότε ξεκινάμε από το 20 μέχρι το 25. Okay. Το πρώτο βήμα είναι τα υλικά που χρησιμοποιούμε, mm-hmm. να αλλάξουμε πολλά από τα υλικά με νάιλον και πολυέστερ που είναι από ανακυκλωμένα μπουκάλια. Okay, να είναι δηλαδή πιο eco-friendly. Ναι, υπάρχουν λοιπόν, χρησιμοποιούμε μία κλίμακα με τα καλύτερα υλικά που θα μπορούσαμε. Ας πούμε, αν χρησιμοποιούμε τώρα κανονικό νάιλον, να πάμε σε νάιλον από ανακυκλωμένα μπουκάλια. Να πάμε σε νάιλον που φτιάχνουμε από το προηγούμενο νάιλον. Okay. Και στο... Επαναχρησιμοποίησε ανακύκλωση. Η Όλη μέχρι το 2025 θα τα καταφέρεις, θα γυρίσεις πίσω στην Αμερική και θα μας ξεφτυλίσεις. Ελπίζω να μην σας ξεφτυλίσω.
Θα τα καταφέρω. Η αλήθεια είναι όμως ότι αν και σε άλλους τομείς της τεχνολογίας υπάρχουν άλματα, γίνονται άλματα. Φυσικά. Η μόδα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Και αν το σκεφτείς καλά, για τα τελευταία 100 χρόνια δεν έχει υπάρξει εξέλιξη προς το καλύτερο στη μόδα. Έχει γίνει μόνο πιο γρήγορη, με χειρότερα υλικά και με χειρότερες συνθήκες εργασίας. Οπότε ο μεγαλύτερος και πρωταρχικός στόχος είναι μέχρι το 2025 εσύ να βοηθήσεις τον πλανήτη, να κάνεις τη state πιο λειτουργική, εμείς να παίρνουμε καλύτερες τσάντες. Ναι. Και υπάρχει κάτι ακόμα, υπάρχει ενώ κάτι το οποίο ονειρεύεσαι ή το όνειρο είναι μέχρι το 2025, οπότε να φύγει από πάνω μας το βαρύ 2025 και μετά βλέπουμε. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι καλύτερο. Όπως είπα, η τεχνολογία δεν συνεργάζεται με τη μόδα όσο με άλλους τομείς. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που και επιστήμονες να ήμασταν στην εταιρεία, δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όπως θέλουμε, γιατί απλά δεν υπάρχει τεχνολογία και δεν υπάρχει ζήτηση. Αν 100 εταιρείες σαν τη State θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα καλύτερα υλικά, τότε όλοι μαζί θα βρούμε τους πόρους και θα υπάρχει ζήτηση για να υπάρχει παραγωγή. Και αυτό σημαίνει, συγγνώμη να διακόψω, ότι μπορεί 100 εταιρείες να βρούνε τα υλικά και να παράγουν, πρέπει όμως και οι καταναλωτές να επιλέξουν, να κάνουν την επιλογή τους με το πορτοφόλι τους και να επιλέξουν μία τσάντα που ίσως είναι λίγο πιο ακριβή, γιατί οι εργάτες, ας πούμε, πληρώνονται πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Ίσως είναι πιο ακριβή, γιατί τα υλικά σέβονται τον πλανήτη και δεν καταστρέφουν ολόκληρα ποτάμια. Και δεν χρειάζεται να πάρουν πολλές τσάντες, μπορούν να πάρουν μία τσάντα. Οπότε η επιλογή είναι δική μας και εσύ μας δείχνεις το δρόμο. Ναι, η επιλογή δεν μπορεί να γίνει κάτι μόνο από τη μία πλευρά. Όλοι έχουμε δύναμη να επιλέξουμε και να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Και όπως λέμε σάπτε στα ελληνικά, go make us proud. Μας το υπόσχεσαι και εδώ πέρα στην εκπομπή? Το υπόσχομαι. Τέλεια. Ιόλη, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ να μείνεις πάντα πιστή στα όνειρά σου και στις υποσχέσεις σου. Ευχαριστώ. Η ηθοποιός με το αθώο μουτράκι που τρώει πρωινό πάντα στα Tiffany's, το απόλυτο fashion icon και η κολλητή φίλη του Givenchy, είναι η κυρία που φιγουράρει στο επόμενό μας βίντεο. Thank you.
Καλωσορίζουμε τη δημοσιογράφο της εκπομπής Μαρίτα Λινίση, η οποία για ακόμα μια φορά έχει έρθει φορτωμένη με ειδήσεις που πρέπει να συζητήσουμε άμεσα. Μαρίτα, καλησπέρα. Γεια σου, Δευτέρη. Τι μας φέρνεις αυτή τη φορά? Λοιπόν, τι σας φέρνω, τάξε μου. Βγήκε το sequel του The It, Chapter 2. Το οποίο προβλέπεται να προκαλέσει χαμό πάλι. Το It, είπες. Το The It, ναι, το αυτό. Δεν μπορούμε να δείχνουμε πλάνα, ξέρεις. Έχω φοβία με τους κλόουν, φοβερή. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό το αστείο με τους κλόουν, ναι, πέρα από την πλάκα, εδώ πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, κλόουν, μπαλόνια έχουν καταστραφεί. Ναι, ναι. Όχι, αλλά είναι ο χειρότερος μου εφιάλτης. Ναι. Πραγματικά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πλέον χρησιμοποιούνται για πλάκα οι κλόουν πουθενά. Δηλαδή, εσύ, άμα είχες παιδί, θα το πήγαινε, θα του έφερνε κλόουν στο πάρτι. Μόνο αν έκλαιγε πάρα πολύ το βράδυ. Οπότε, μου φάση πάρε κλόουν για να σε εκδικηθώ. Φόβος. Τώρα λοιπόν το sequel, το οποίο έχουν πει ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά ο Pennywise, δεν θα υπάρξει δηλαδή τριλογία. Είναι το τελευταίο, η τελευταία ταινία, τέλος πάντων. Θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Θα πάρουμε το αίμα μας πίσω και μάλιστα θα πάρουμε το πολύ αίμα μας πίσω. Πολύ. Καθώς η Τζέσικα, η οποία θα πρωταγωνιστήσει, θα κάνει την ενήλικη εκδοχή της Beverly. Mm-hmm. Μια πολύ καλή επιλογή, καθώς πραγματικά η Τζέσικα Τσέιστερ είναι στην πραγματικότητα η ενήλικη εκδοχή της Σοφία Λίλς. Ναι, ναι. Έχει δηλώσει ότι σε αυτή την ταινία θα δούμε την πιο αιματοβαμένη σκηνή. Ω Θεέ μου. Βλέπεις εδώ. Φωτιά στα κόκκινα. Γι' αυτό τα κόκκινα. Γι' αυτό τα κόκκινα σήμερα, για να μας ορτεί. Θα δούμε λοιπόν την πιο αιματοβαμένη σκηνή που έχουμε δει ποτέ σε horror movie. Ενδεχομένως. Εσείς θα τη δείτε, εγώ δεν θα δω ούτε τη δεύτερη ταινία. Δεν θα τη δεις, έλα, κάνει. Η τελευταία θα είναι. Θα τον διαλύσουν τελείως. Δεν θα ξαναέρθει ο Pennywise μετά ποτέ. Θα βγαίνω συνέχεια για popcorn, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Εντάξει. Θα πάμε εντάξει. Μαζί, θα με πας. Θα με πάω. Θα σε πάω. Θα με πάω και εμένα, γιατί μην νομίζεις ότι και εγώ μπορώ και πάρα ότι πολύ. Και πάρα πολύ. Έτσι, εύκολα. Για να λέω τα νέα πάω και τα βλέπω, καταλαβαίνεις. Πάμε δεν σε κάτι λίγο πιο ανάλαφρο, πιο όμορφο. Πήγαινε με κάπου. Θα σε πάω και θα σε πάω και στην επόμενη είδηση. Θα μιλήσουμε για την Blake Lively να. Και τον Ryan Reynolds. Το πιο όμορφο ζευγάρι σε όλο το Hollywood. Το πιο δηλαδή. Όμορφο ζευγάρι και το πιο τέλειο ζευγάρι, καθώς είναι ο ορισμός του couple goals. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε τα νέα. Τους ανακοίνωσαν στην πρεμιέρα του Pokémon Detective Pikachu, τη νέα ταινία του Ryan Reynolds, ότι περιμένουν το τρίτο τους παιδί. Να το ζήσει. Έχουν δύο μικρές πανέμορφες κόρες, τις οποίες τρολάρουν όλη μερής και όλη νυχτής. Δηλαδή, ο Ryan Reynolds πραγματικά θα μπορούσε να είναι stand-up comedian. Έχει ναι, ναι, ναι. Χιούμορ ανώτατης ποιότητας. Και η γυναίκα του. Και η Blake. Δεν πάει πίσω, ακολουθεί. Αλλά ο τύπος τρολάρει τα παιδιά του κανονικότατα έτσι. Λέει στην κόρη του, κάθε βράδυ που δεν κοιμάται, ότι ο ήλιος πέφτει επειδή είναι στεναχωρημένος μαζί της. Και το πιστεύει το παιδί κανονικότατα. Και εγώ κάπως έτσι ήμουνα. Δεν μπορώ να το κρίνω. Έτσι. Μου λέγανε κάτι τέτοιο και τα πίστευα. Η αδερφή μου με έχει καταστρέψει πολύ. Ξέρεις, αλλά συνήθως η μάνα κρατάει την ισορροπία σε αυτά. Ο πατέρας είναι αυτός που κάνει τα απίστευτα. Η Blake ακολουθεί, τρολάρει και τον ίδιο πάρα πολύ. Μην ξεχάσουμε το επικό που έχει γίνει. Που έχει ανεβάσει μια φωτογραφία μαζί που είναι ο Ryan Reynolds με την Blake σε ένα γκαλά έτσι επίσημο. Mm-hmm. Την έχει κόψει, φαίνεται τίποτα, μια ξανθιά τούφα και της έχει γράψει χρόνια πολλά μωρό μου. Ήταν αυτή η ευχή του, ναι, για τα γενέθλιά της. Αυτό το ζευγάρι, το λατρεύω πραγματικά. Εντάξει, δεν υπάρχουν. Και η οποία δεν έμεινε εκεί, ανταπάντησε στα γενέθλιά του, ανέβασε μια φωτογραφία που είναι μαζί με τον Ryan Gosling, που μοιάζουν πάρα πολύ στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Είναι υπέρλαμπτικοί οι δύο και ξανθομπάμπουρες, αλλά μοιάζουν. Έχει κόψει τον Ryan Reynolds και του λέει χρόνια πολλά μωρό μου και είναι ο Ryan Gosling. Και έχει επικρατήσει ένα χαμό στα social media τύπου ότι με ποιον είναι παντρεμένοι αυτοί και έχουμε μπερδευτεί ποιος είναι ποιος. Όχι, είναι υπέροχοι. Να πούμε ότι αυτά καλό είναι να γίνονται, καθώς εκτός από το μεταξύ τους και το parenting tips και τα λοιπά, σχολιάζει και με ένα καυστικό τρόπο ο Ryan Reynolds και τα κακώς κείμενα στο Hollywood. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει γράψει την επική ατάκα ότι οι άνθρωποι στο LA φοβούνται τόσο πολύ τη γλουτένη που θα μπορούσες να ληστέψεις μία κάβα με ένα μπέιγκελ. Είναι απίστευτος, είναι απίστευτος. Εμείς να τους πούμε καλά γεννητούρια και να συνεχίσουν να είναι τόσο εξαιρετικοί ως και τώρα. Και εμένα πόνο, Blake. Και εμένα πόνο. Μαρίτα, ευχαριστούμε. Και εγώ. Κλείνοντας, ελπίζουμε να απολαύσατε αυτή την εκπομπή όσο και εμείς. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να σας ξαναβρούμε εδώ για περισσότερα νέα. Αλλά και γι' αυτό το κάτι παραπάνω. Καλό σας βράδυ.